Πάμε τώρα. Πάμε τώρα, τι γίνεται με την Ελενίτσα τη Μενεγάκη. Ελενίτσα Μενεγάκη, λοιπόν. Ελενάρα! Τι παθετικό κόβουνε, λέει. Σταματήστε, θα κλάψω. Θα κλάψει, εδώ να δούμε τον κύριο που κλαίει. Να δούμε τον κύριο που κλαίει. Θα κλάψετε. Μην κλαίσει. Έτοιμο είμαι. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η Ελένη Μενεγάκη, λίγαν συντόμως, θα μας εγκαταλείψει, Βαγγέλη Καράλη, από τη μεσημεριανή ζώνη. Δηλαδή, θα την έχουμε απέναντί μας την Ελένη. Ελενίτσα μου, θα σε έχουμε απέναντι, κορίτσι μου. Μετά από πόσα χρόνια, έναν αιώνα, δύο. Τι είπατε. Θα γίνει κίνημα. Εντάξει. Όχι, εγώ τη θυμάμαι. Κάπως από ό,τι φαίνεται. Το έχω με το μυαλό, γι' αυτό. Για πάμε λίγο. Τώρα εδώ πέρα το ρεπορτάζ έχει δύο οπτικές. Κάποια site σήμερα έγραψαν ότι η Ελένη Μενεγάκη κόβεται από τον Α. Γενικώς. Οριστικά. Ναι, γενικά κόβεται η εκπομπή και φεύγει από τον Α. Εμείς κάνοντας ρεπορτάζ πάνω στο ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι άλλη. Ότι η Ελένη Μενεγάκη, ναι, μεν κόβεται από τη μεσημεριανή ζώνη, θα μεταφερθεί όμως σε ώρα πιο νωρίς. Και το πιο πιθανό είναι μετά την Σταματίνα Τσιμτσιλή, στην εκπομπή που κάνει η Ράνια Τζίμα με τον... Λάμπρου. Ναι, με τον κύριο Λάμπρου, μπράβο, σωστά, συγγνώμη. Άρα, δηλαδή, σύμφωνα με το όλο ρεπορτάζ, επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα για τον τηλεοπτικό σταθμό Α, έχουν δει να πέφτουν τα νούμερα τηλεθέασης και ο μέσος όρος του καναλιού εξαιτίας δύο προγραμμάτων. Του Λάμπρου με την. Πώς λέγεται? Ράνια Τζίμα. Με την Τζίμα. Και φυσικά αμέσως μετά με τη Μενεγάκη. Να. Έχουν πρωτιά στους σταθμούς. Έχουν ένα Ρόιτερ που σαρώνει. Πρώτο στα δελτία ειδήσεων. Όλο το πρόγραμμα από τη στιγμή που ξεκινάει ο Τζίμα και η Μενεγάκη έχει καταστραφεί. Να. Προσπαθούν να μαζέψουν τα μάζευτα οι άνθρωποι του Α. Τι να κάνουμε, λέει. Θα μας κλείσει με Μενεγάκη το κανάλι. Τα έσοδα δεν γίνονται. Θα μας κλείσει το σπίτι, έτσι λένε. Δηλαδή, χθες είπαμε τα νούμερα, τα προχθεσινά νούμερα της Ελένης, έκανε 10,6%. Είναι το πιο χαμηλό νούμερο που έχει σημειώσει η Ελένη Μενεγάκη από την αρχή της καριέρας. Για μια πανάκριβη παραγωγή. Από την αρχή της καριέρας. Εδώ λοιπόν, ή μετά τις γιορτές, ίσως τόσο σύντομα, με το νέο έτος, και όχι με τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Τα πράγματα να έχουν αλλάξει εάν δεν έχουν φτιάξει το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι και το Δεκέμβρη. Deadline. Λένε οι άνθρωποι του Α. Τι λένε? Λένε οι άνθρωποι του Α ότι το κανάλι φέτος έδωσε μια πλήρη ελευθερία στην Ελένη Μενεγάκη να κάνει αυτό που θέλει, πληρώνοντας πολύ καλά την ίδια την παρουσιάστρια. Τα νούμερα όμως είναι απογοητευτικά, είναι χειρότερο ακόμη και από την περσινή χρονιά, δεν πάει άλλο. Έτσι λένε τα στελέχη. Δεν τα λέει ο κύριος Κοντομινάς με τη φωτογραφία, τα λένε όμως μεγαλοστελέχη του Α. Λένε έτσι, λοιπόν, ότι διώξαμε κόσμο από την εκπομπή και συνεχίζουμε κάποιους που πληρώνουμε και να κάθονται. Έτσι. Φτιάξαμε σκηνικάρες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σκηνικό. Κάναμε συνεργασίες, πληρώσαμε λεφτά. Σου δώσαμε λευκή επιταγή, Ελένη μου. Τόσα, ό,τι και να κάνουμε. Λευκή επιταγή. Βαρέθηκαν να τη βλέπουν τόσα χρόνια. Η επιταγή τι έγινε. Αυτό είναι. Τι έφερε αποτέλεσμα, αυτό το αποτέλεσμα έφερε, το τίποτα. Εντάξει, παίζουν πολλά ρόλο, ε. Και η κρίση και πολλά, ο κόσμος κρίση, είναι σαν... Τόσα χρόνια, κρίση, τόσα χρόνια. Έχει βαρεθεί πια τηλεόραση. Βαρέθηκε ο κόσμος. Δεν βαρέθηκε κανένας τηλεθεατής στην τηλεόραση. Είναι απλά ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ξαναλέμε λοιπόν. Για το θέμα της Μενεγάκη. Πάει λοιπόν και γίνεται η αλλαγή. Και λένε λοιπόν οι άνθρωποι του Α. Εάν δεν ανέβουν τα νούμερα μέχρι και το Δεκέμβρη. Ένα μήνα δηλαδή. Ένα μήνα διορία. Επειδή χάνονται πολλά έσοδα και καταστρέφει το μέσο όρο του τηλεοπτικού σταθμού, από 1η Ιανουαρίου ετοιμάζονται με ραγδαίες αλλαγές. Καταρχάς θα κοπεί η εκπομπή του κυρίου Λάμπρου και της κυρίας Τζίμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Να, ναι. Έτσι λοιπόν θα μεταφερθεί η εκπομπή της Ελένης νωρίτερα. Νωρίτερα. Απέναντι στη Face Κορδά δηλαδή. Η οποία Face Κορδά όμως και φέτος, τα νούμερα της είναι απογοητευτικά. Και χωρίς να έχει ανέβει σε τηλεθέαση και πολύ το Star. Δεν είναι ότι ήρθε η Καραβάτου και ο Κατσούλης και πήραν τα νούμερα τηλεθέασης της κυρίας Σκορδά. Έχει πέσει στο μισό η τηλεθέαση Σκορδά. Εκεί που έκανε 40, 17% έκανε χθες. Τόσο. 17 με 20% εκεί πέρα κυμαίνεται η εκπομπή. Εκεί έχει κλειδώσει. 9,5% το πολύ 10% να κάνει το Star.
που παλιά έκανε 6. Το θέμα είναι όλα αυτά τα νούμερα που πήγανε, πήγαν αλλού. Δεν πειράζει, ανεβαίνει η δικιά μας εκπομπή. Η δικιά μας έχει πάρει τα νούμερα. Ανεβαίνει η δικιά μας εκπομπή. Βεβαίως, και ευχαριστούμε το τηλεοπτικό κοινό, κύριε Μπουγιό. Γιατί δυστυχώς κανένας δεν τολμάει από τα συστηματικά site και τις συστηματικές εφημερίδες να πάει να βγάλει τα επίσημα στοιχεία, που είναι επίσημα, δεν είναι επίσημα, τα επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι αυτή εδώ η εκπομπή έκανε την έκπληξη φέτος. Και αυτά τα νούμερα που ψάχνει Μενεγάκη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και το γυναικείο κοινό, έχει έρθει σε εμάς. Και ευχαριστούμε τις γυναίκες, ευχαριστούμε τους άντρες, ευχαριστούμε τις οικογένειες, ευχαριστούμε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που μας βάλαν στα σπίτια τους. Γιατί εδώ τηρούμε, κύριε Μούγιο, και παλεύουμε. Και για την πατρίδα και για την οικογένειά μας και τη θρησκεία μας. Και λέμε την αλήθεια που οι άλλοι φοβούνται να την πούνε. Γιατί εμείς δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Εμείς κάνουμε εδώ ρεπορτάζ. Περνάμε σε διαφημίσεις. Πάμε λίγο εμείς εδώ πολύ πρωτού έρθουμε.